Δυστυχώς μετά από 2 χρόνια, και ενώ είχε δημιουργηθεί αίσθηση ότι βγαίνουμε από τις πιο σκοτεινές μέρες, βρισκόμαστε τώρα στις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας. Και δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτές τις πιο σκοτεινές μέρες με την κυβέρνηση να έχει παραιτηθεί. Ο κ. Μητσοτάκης έχει κηρύξει από τον περασμένο Φλεβάρι 2-3 φορές τη λήξη της πανδημίας. Και βρισκόμαστε τώρα δυστυχώς, όχι στο τελευταίο μίλι, αλλά σε έναν Γολγοθά ο οποίος φαίνεται ότι είναι ατελείωτος. Επισκέφτηκα σήμερα το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη για να δω ο ίδιος την κατάσταση την οποία βιώνουν νοσηλευτές, γιατροί, υγειονομικό προσωπικό. Στη Θεσσαλονίκη που, όπως όλη η Βόρειος Ελλάδα, είναι για μια ακόμη φορά το επίκεντρο της πανδημίας. Δυστυχώς όμως πολύ νωρίτερα από ό,τι πέρυσι. Στην αντιστοίχηση την χρονική, φέτος αρχές του Νοέμβρη είμαστε με μια επιβάρυνση σχεδόν διπλάσια από την αντίστοιχη επιβάρυνση που είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό. Τα κρούσματα ανεβαίνουν, άρα έχουμε μπροστά μας μια πολύ δύσκολη χειμωνιάτικη περίοδο και αναρωτιέμαι πότε θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη η κυβέρνηση να πάρει δύσκολες αποφάσεις, κυρίως όμως να σταματήσει μια επικίνδυνη, κατά την άποψή μου, αντίληψη, την οποία διαχέει στην ελληνική κοινωνία, ότι αυτό που ζούμε είναι η πανδημία των ανεμβολίαστων. Αυτό πέρα από το ότι είναι, θα έλεγε κανείς, ρατσιστικό απέναντι στους 40% των συμπολιτών μας, που έχουν βεβαίως ευθύνη που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά έχει ευθύνη και η κυβέρνηση που δεν τους έχει πείσει, είναι επικίνδυνο γιατί. Γιατί δημιουργεί μια αίσθηση χαλαρότητας στο υπόλοιπο 60% που έχουμε εμβολιαστεί. Ρώτησα και πήρα τις πληροφορίες σε σχέση με ένα 20% στις κλινικές COVID που δεν είναι εμβολιασμένοι. Και για ένα ποσοστό και στις μονάδες συντατικής θεραπείας, με συγχωρείτε, που είναι εμβολιασμένοι, και για ένα ποσοστό και στις μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι εμβολιασμένοι και νοσούν. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί η μετάλλαξη Δέλτα έχει μειώσει κάπως την αποτελεσματικότητα και διότι έχουμε ήδη τη γνώση ότι τα αντισώματα διαρκούν περίπου 6 μήνες. Πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουμε όλοι να προσέχουμε περισσότερο, να φοράμε τις μάσκες μας, να μην συμπεριφερόμαστε σαν να έχει τελειώσει η πανδημία με το που εμβολιαστήκαμε, παρά το ότι η κυβέρνηση μέσα στην επιπολαιότητά της μας είπε ότι είναι επιχείρηση ελευθερία, εμβολιάστηκες και τελείωσες. Και κυρίως να σπεύσουμε όλοι για την τρίτη δόση. Να σπεύσουμε για την τρίτη δόση για να μειώσουμε αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει σήμερα το σύστημα υγείας και κυρίως να μειώσουμε τους θανάτους. Δεύτερο και κρίσιμο. Επισκέφτηκα ένα νοσοκομείο που έχει 4 συμπολίτες μας διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και επισκέφτομαι και μια πόλη όπου έχει γίνει δωρεά 18 κλινών εντατικής θεραπείας από την Επιτροπή του 2021 και αυτές οι κλίνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και αναρωτιέμαι, έχουν περάσει 2 χρόνια. Δεν μπορούσε η κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει την ανάγκη να προχωρήσει σε προσλήψεις γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και υγειονομικού προσωπικού? Είναι δυνατόν να ακούμε δηλώσεις σαν αυτές της αναπληρώτριας υπουργού, η οποία δεν είναι πολιτικός και λέει ίσως και κάποιες αλήθειες, ότι δεν υπάρχουν γιατροί για να στελεχώσουν τις μονάδες και τις κλίνες εντατικής θεραπείας 2 χρόνια μετά όμως, και να λέει επίσης ότι θα φτάσουμε πολύ σύντομα ξανά στο σημείο να διαλέγουν οι γιατροί ποιους ανθρώπους θα σώσουν και θα βάλουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ποιους θα αφήσουν απ' έξω. Αυτές οι δηλώσεις που αποτυπώνουν, επαναλαμβάνω, την πραγματικότητα, για την ειλικρινής, είναι ταυτόχρονα και παραδοχή της απόλυτης αποτυχίας της κυβέρνησης να διαχειριστεί την πανδημία. Κάθε εβδομάδα χάνουμε ένα μικρό χωριό. Ο Οκτώβρης έφυγε με 1.200 συμπολίτες μας που χάθηκαν από την πανδημία. Άρα λοιπόν το κρίσιμο ζήτημα για μένα, και θέλω να κλείσω με αυτό, είναι ότι η κυβέρνηση οφείλει να παραδεχθεί ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα,
να μην είναι αρνητής της πραγματικότητας ο Πρωθυπουργός, να παραδεχτεί τη δυσκολία, οφείλει να πάρει κρίσιμες και δύσκολες αποφάσεις. Εάν δεν μπορεί να πάρει δύσκολες αποφάσεις, εάν δεν μπορεί να πείσει τους πολίτες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία με όρους προστασίας απέναντι στη δημόσια υγεία και στους πολίτες, τότε καλύτερα να αποχωρήσει για να σώσουμε όσους περισσότερους συνανθρώπους μας μπορούμε να σώσουμε. Αυτή η τριτοκοσμική κατάσταση όμως που επικρατεί στα νοσοκομεία μας 2 χρόνια μετά και με ένα προσωπικό το οποίο έχει υποστεί τεράστια κόπωση και πια δυστυχώς ούτε καν χειροκροτείται, καμιά φορά ξυλοκοπείται κιόλας όταν διαμαρτύρεται, δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί.